η Υπουργός Παιδείας κατέθεσε και σήμερα τίθεται προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι πιστή αντιγραφή όλων των διαχρονικών απαιτήσεων των εργοδοτών μας. Όποιος έχει μια στοιχειώδη επαφή με τα ιδιωτικά σχολεία, πραγματικά διαβάζοντας αυτή την αθλειότητα που μάλιστα κατ' εφημισμόν έχει το τίτλο «Εξυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης», δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ρουσφέτη το οποίο γίνεται στους εργοδότες προκειμένου να πατήσουν κάτω στην κυριολεξία τα εργασιακά μας δικαιώματα, κυρίως όμως να ακυρώσουν το παιδαγωγικό μας ρόλο. Αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να χειροτερεύσει αυτή την κατάσταση. Πλέον η εργοδοσία θα μπορεί να απασχολεί τον εργαζόμενο όσες ώρες θέλει, με όποιο μισθό θέλει. Πλέον θα μπορεί να δραστηριοποιείται και σε άλλα παιδεία, να φροντιστηριοποιήσει το σχολείο. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη σκλαβιά για τους εργαζόμενους. Εμείς λέμε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Δεν θα εφαρμοστεί. Έχουμε εμπειρία. Τα διαφοροποιημένα αναλυτικά προγράμματα, η φροντιστηριοποίηση του σχολείου, η εντατικοποίηση της εργασίας για τους συναδέλφους στα ιδιωτικά σχολεία γενικεύεται και στα δημόσια. Είναι βαθιά ανοιχτωμένος όποιος πιστεύει από το δημόσιο σχολείο ότι αυτές οι αλλαγές ή αυτές οι εξελίξεις δεν μας αφορούν. Υπάρχει εμπειρία από το πώς καταργήθηκαν οι βαθμοί επί της ουσίας στην τρίτη λυκείου όταν άρχισαν να παίζουν ρόλο για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια την περίοδο του Αρσένη. Έχουμε εμπειρία για το πώς το κάθε ιδιωτικό σχολείο παραμερίζει μαθήματα γενικής εκπαίδευσης και τα υποκαθιστά παράνομα στο αναλυτικό πρόγραμμα από μαθήματα κατευθύνσεων έτσι ώστε να προετοιμάσει τους μαθητές σε μια λογική φροντιστηρίου για τις πανελλαδικές. Ο κοινός αγώνας όλων των συναδέλφων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, είναι ο δρόμος έτσι ώστε να μπλοκάρουμε αυτή την πολιτική εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση ολικά της εκπαίδευσης. Θεωρούμε ότι αυτός ο αγώνας είναι μονόδρομος και θα μας πάει μέχρι τέλους. Τούτη την ώρα μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής συζητιέται ένα νομοσχέδιο που αποτελεί τη συνέχεια ενός προηγούμενου που το είχαν ονομάσει αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Μια αναβάθμιση βέβαια η οποία φτώχυνε ακόμα περισσότερο το περιεχόμενο του σχολείου και έδωσε ένα μεγαλύτερο χτύπημα στα δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Μια αναβάθμιση της Νέας Δημοκρατίας που μια χαρά κούμπωσε με όλους τους βασικούς προηγούμενους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ. Το νομοσχέδιο που συζητιέται τώρα ασχολείται με την ιδιωτική εκπαίδευση. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η ιδιωτική εκπαίδευση τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, όπως λέει και το Σύνταγμα. Στην πραγματικότητα, με το νομοθέτημά της η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτε άλλο από το να παραχωρεί ένα ακόμα μεγαλύτερο πεδίο για να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρηματίες, οι έμποροι της εκπαίδευσης, οι σχολάρχες, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων. Θα έχουν το ελεύθερο από εδώ και πέρα να αναπτύξουν όσα, όποια και όπου θέλουν προγράμματα εκπαιδευτικά, αθλητικά, καλλιτεχνικά, μορφωτικά, ακόμα και φιλοξενίας. Με λίγα λόγια, το μαγαζί μεγαλώνει. Το μαγαζί μεγαλώνει και γίνεται εμπορικό κέντρο. Σε ένα τέτοιο λοιπόν μεγάλο μαγαζί, οι εργαζόμενοι πάντα, παντού και πάντα, τα δικαιώματά τους τα βλέπουν να λιγοστεύουν. Γι' αυτό και την ίδια στιγμή αυτό το νομοσχέδιο επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στα δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Τα δίνει όλα στους ιδιοκτήτες. Το ελεύθερο να προσλαμβάνουν και να απολύουν όποτε θέλουν, να διαμορφώνουν το πρόγραμμα όπως και όπως θέλουν, να φτιάχνουν ένα δικό τους άκουσον-άκουσον σύστημα αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς τους. Μην φανταστείτε με παιδαγωγικά επιστημονικά κριτήρια, με επιχειρηματικά κριτήρια, αυτά θα είναι. Με λίγα λόγια, τα δίνουν όλα στους ιδιοκτήτες. Και βεβαίως, την ίδια στιγμή αφαιρούν από τους εργαζόμενους στα ιδιωτικά σχολεία τα λίγα δικαιώματα που τους απέμειναν
μιας και όλοι ξέρουμε τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι, τι τραβάνε αυτοί οι συνάδελφοί μας στα ιδιωτικά σχολεία, στα ιδιωτικά κέντρα σπουδών όπου εργάζονται. Οι πιέσεις είναι αφόρητες, το κλίμα τρομοκρατίας που υπάρχει είναι επίσης δύσκολο κανείς να το βαστάξει. Όλα αυτά θα πολλαπλασιαστούν δυστυχώς με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Γι' αυτό και είπαμε σαν κόμμα μέσα στη Βουλή, οι βουλευτές του κόμματος, ο γραμματέας του κόμματος, ζητήσαμε την απόσυρση αυτών των άρθρων, των συγκεκριμένων 13 άρθρων που ασχολούνται με την ιδιωτική εκπαίδευση, γιατί είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο, όπως είπαμε, τσακίζει κυριολεκτικά, σαρώνει τα δικαιώματα των εργαζόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών και με έναν έμεσο τρόπο, γιατί έχει σημασία και αυτό, επιτίθεται και υποβαθμίζει και το μορφωτικό αγαθό της εκπαίδευσης, την ποιότητα της εκπαίδευσης, αυτή που δικαιούνται τα παιδιά. Η μάχη μέσα στη Βουλή συνεχίζεται. Φυσικά οι συσχετισμοί μέσα είναι δεδομένοι και γνωστοί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που γίνεται έξω από τη Βουλή κάθε φορά και πώς αυτό επιδρά εκεί μέσα. Είναι καλοκαίρι, είναι δύσκολο. Η κινητοποίηση σημερινή είναι ένα παρήγορο σημάδι. Το βέβαιο είναι ότι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και δίπλα σε αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας δεν θα τα αφήσουν έτσι. Θα δώσουν, θα δίνουν, θα δώσουν και θα δίνουν από εδώ και πέρα ακόμα περισσότερες, ακόμα μεγαλύτερες μάχες, έτσι ώστε τα δικαιώματα των εργαζομένων όχι μόνο να προστατευθούν, αλλά και να διευρυνθούν.